Νέο μπλόκο στο τελωνείο των Κήπων έστεισαν οι αγρότες του Νοτίου Εύρου νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ώρα είναι 3 παρα 20 και πριν από λίγα λεπτά οι αγρότες του Εύρου αποφάσισαν να κλείσουν συμβολικά για τα ΙΟΤΑΧΗ το τελωνείο των Κήπων, ενώ απαγορεύεται η διέλευση για 2 ώρες στα βαρέα φορτηγά. Οι αγρότες, σε αναμονή των όσων γνωστοποιήθηκαν λίγες ώρες μετά, δήλωσαν απογοητευμένοι από τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για αυτούς. Μας δώσει 40 εκατομμύρια για τα πετρέλαια. Πέρυσι μας έδωσε αυτά που έδωσε, τώρα θα δώσει τα μισά. Τι να πω. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Είχατε υψηλότερες προσδοκίες. Ναι, είχαμε υψηλότερες προσδοκίες στο κόστος παραγωγής. Περιμένουμε ακόμη να μας ενημερώσουν αναλυτικά. Βέβαια, ωστόσο προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός. Ναι, προειδοποίησε, ναι. Θα δούμε. Είμαστε αναμονή. Τα ξαναλέμε συνέχεια. Δεν έχουν εισακουστεί αυτά τα μέτρα. Από ό,τι φαίνεται, ο Πρωθυπουργός, ούτε ο Υπουργός μας ακούει. Ευελπιστούμε σε κάτι καλύτερο. Συμβολικά έχει κλείσει ο δρόμος. Δεν είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε δύσκολη τη ζωή των πολιτών. Και δεν θέλουμε να δυσκολέψουμε κανέναν από όλους αυτούς που νομίζουν ότι θα τους δυσκολέψουμε. Ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος τους 2 μήνες αυτούς κάνει τον απολογισμό της χρονιάς που του πέρασε. Δεν θέλουμε εμείς να κάνουμε δύσκολη τη ζωή κανενός. Δεν είμαστε ούτε αλήτες, ούτε όπως μας χαρακτηρίζουν γραφικούς. Γραφικοί δεν είμαστε με τίποτα. Βέβαια, η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι θα ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού για τον πρωτογενικό. Δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει αυτό. Πρέπει αυτοί να κάνουν λίγο μπροστά και εμείς λίγο πίσω. Συνεχίζεται να υπάρχει προβληματισμός. Δεν έχουμε και πλήρη εικόνα. Δεν έχουμε μπορέσει να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που έχουμε στείλει εκεί. Περιμένουμε να ενημερωθούμε και εμείς πλήρως για να μπορούμε να πούμε το τι θα γίνει. Προφανώς μέχρι το βράδυ θα έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα. Θα γίνει μια σύσκεψη για να αποφασίσουμε και εμείς ως μπλοκ εδώ, αλλά φαντάζομαι και όλη η Ελλάδα. Και θα μπορούμε επίσημα πλέον να πούμε το τι θα γίνει. Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών του Νοτίου Εύρου για το πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας θα αποφασιστούν σε συνάντηση που θα έχουν στις 10 το πρωί της Τετάρτης.